Από την Κοσμοτέ TV, Μιχάλη, είδαμε χθες την αναμέτρηση, την πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της Λεγκανές με τη Σοσιεδάδ για την δεύτερη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Η ομάδα του Δημήτρη Σιώβα βρέθηκε να χάνει 0-2, ωστόσο είχε αντίδραση. Είχε αντίδραση και το γύρισε το παιχνίδι σε 2-2 η ομάδα του Δημήτρη Σιώβα. Ένα ωραίο παιχνίδι από αυτά που γίνονται έτσι Παρασκευή βράδυ και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή συντροφιά. 0-1 για τη Σοσιεδάδ με τον γκολ του Θουρουτούθ από ασίστ του Ζαντούα. Γενικά είχε ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα η Λεγανιές στην προσπάθεια να αμυνθεί από την αριστερή της πλευρά, όπως μπορείτε να διακρίνετε. Το 2-0 είναι μια φοβερή εκτέλεση του Ασιέρ Γιαραμέντι έπειτα από κακή απομάκρυνση μέσα στην περιοχή. Ο αρχηγός της Σοσιεδάδ στον πήγε άξονα, στην... ναι, δεν πήγε πλάγια η μπάλα. Ναι, πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν έπιασε ποτέ. Αλλά στη Σοσιεδάδ είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός αμυντικός μέσος. Η Σοσιεδάδ που είχε κάνει διπλό στην πρεμιέρα στην έδρα της Βιγιαρεάλ και πήγε αυτό για δεύτερη εκτός έδρας νίκη, ωστόσο. Έρχεται ο Σιώβα στην αρχή, σε μια περίεργη φάση με διπλό δοκάρι, δηλαδή μπάλα πηγαίνει και στο οριζόντιο, παίρνει ύψος και στη συνέχεια ξανακαταλήγει στο δοκάρι. Ο Σιώβας δεν μπόρεσε να σκοράρει στην επόμενη φάση. Αλλά ένας άλλος παλιός μας γνώριμος από τον ΠΑΟΚ, Ναμπίλ Ελζάρ, με φοβερό σουτ, κάνει το 2-1 στο 54ο λεπτό. Έχει ακούσει αρκετά, οπότε νομίζω ότι ανταποδίδει και εκείνος με το δικό του τρόπο. Στο και πρώτο εδώ... ημίχρονο που παρακολούθησε ήταν μέτριος ο Ελζάρ. Και λέω ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση και στο δεύτερο έβαλε δύο γκολ. Δύο γκολ, τα οποία είναι πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραίο γκολ και αυτό. Με κίνηση, αλλά νομίζω τεράστια ευθύνη της αμυντικής λειτουργίας της Σοσιεδάδ. Δεν γίνεται να τρως τέτοια φάση στο 88ο λεπτό με το να προηγείς σε 2-1.